Πολύ αγαπημένοι φίλες και φίλοι, χαίρετε και πάλι. Συνεχίζουμε, όπου τώρα θα δούμε τη μία σειρά που ξεκίνησα και δεν μου άρεσε. Ανάμεσα στις υπόλοιπες, απλά τις υπόλοιπες δεν τις θυμάμαι. Αυτή είναι η τελευταία. Είναι το Apple TV Plus, είναι το Mythic Quest. Υποτίθεται πως αυτό είναι ένα πάρα πολύ γνωστό παιχνίδι στις κονσόλες και μας δείχνει την εταιρεία που το έχει φτιάξει. Στο πρώτο επεισόδιο που είδα, γιατί δεν άντεξα να δω τα επόμενα, μας δείχνει ουσιαστικά το πόσο υπερόπτης είναι αυτός που το έχει φτιάξει και πως όλο το παιχνίδι κινείται γύρω από τον ίδιο. Ακόμη και ο ήρωας είναι ο ίδιος και πως όλες τις ιδέες θέλει να τις βάζει αυτός και δεν δέχεται καμία άλλη ιδέα. Οπότε φαντάζομαι κάπως έτσι θα κινηθεί και το υπόλοιπο κομμάτι. Όπως σας είπα και πριν, δεν το συνέχισα, το θεώρησα υπέρτατη βλακεία κατά τη δικιά μου την άποψη. Βέβαια στο ίντερνετ λίγο που το έψαξα όλοι λένε ότι είναι μια εκπληκτική επιλογή να το δεις και μια εκπληκτική σειρά. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει, αλλά σαφώς μπορείτε να μου γράψετε ό,τι θέλετε στα σχόλια, είτε από σειρές που είδατε και σας αρέσανε, είτε από σειρές που θέλετε να δούμε όλοι, γιατί όπως είπαμε είμαστε στην καραντίνα νούμερο, χάσαμε το μέτρημα. Mythic Quest, Apple TV Plus, όποιος έχει μπορεί να το δει, όποιος δεν έχει, το σκέφτεται. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Truth Be Told που είναι της Apple TV Plus. Στη συγκεκριμένη σειρά το θέμα μας είναι μία podcaster, η οποία παίρνει στα χέρια της κάποια καινούργια στοιχεία για μία δολοφονία, για μία υπόθεση ουσιαστικά που είχε βοηθήσει να μπει κάποιος στη φυλακή. Απλά ο συγκεκριμένος ήταν αθώος, οπότε μας δείχνει την ιστορία της συγκεκριμένης, η οποία αναγκάζεται πλέον να έρθει face to face, αντιμέτωπη με αυτόν που είχε βάλει στη φυλακή και μας δείχνει και κάποιες άλλες πλευρές κοινωνικές, γιατί που έχουν να κάνουν με ιδιωτικότητα, που έχουν να κάνουν με φιλή, που έχουν να κάνουν με τα μέσα. Υπενθυμίζω ότι είναι το Truth Be Told της Apple TV+. Προχωράμε λοιπόν πλέον στο Amazon Prime Video, η υπηρεσία της Amazon. Εδώ πέρα έχουμε τη σειρά η οποία λέγεται American Gods, όπου ουσιαστικά είναι μια σειρά που μας δείχνει την πάλι σε εισαγωγικά, ανάμεσα στους παλιούς θεούς και στους καινούριους θεούς, οι οποίοι είναι πιο κοντά, να το πω, σε σχέση με αυτά που ζει και βιώνει η κοινωνία, δηλαδή φήμη, χρήματα, δόξα, τεχνολογία, ναρκωτικά, celebrity, και μας δείχνει όλο αυτό το κομμάτι και από ό,τι βλέπω και από την περιγραφή, η σειρά συγκεκριμένη, το American Gods, βασίζεται πάνω στη νοβέλα του Neil Gaiman και έχει παραχθεί από τον Brian Fuller. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Good Omens και αυτό είναι της Amazon, από το Prime Video λοιπόν. Το θέμα της σειράς έχει να κάνει με το τέλος του κόσμου, αλλά όχι όπως το φανταζόμαστε από τις αμερικάνικες ταινίες. Έρχεται ουσιαστικά ο Αρμαγεδόνας και μας δείχνει μια αναγκαστική συμμαχία που θα γίνει ανάμεσα σε έναν καλό άγγελο και σε έναν κακό άγγελο για να αποτρέψουν αυτόν τον Αρμαγεδόνα. Απλά θα χρειαστεί να αρχίσουν να ψάχνουν τον Αντίχριστο, ο οποίος θα φέρει το τέλος του κόσμου, ο οποίος Αντίχριστος είναι ένα 11χρονο αγόρι και μας δείχνει όλο αυτό το struggle, όπως το λέει στα αγγλικά, την πάλι ανάμεσα στους δύο αγγέλους για να μπορέσουν να συμμαχίσουν και να βρουν σαφώς και το παιδί. Το επόμενο που θα δούμε είναι το Mozart in the Jungle. Γενικότερα είναι λίγο γνωστή αυτή η σειρά, απλά εγώ δεν την έχω δει ακόμα, την έχω στη λίστα, την έχω βάλει στη λίστα από τότε που ξεκίνησε το Amazon Prime Video. Είναι μια σειρά που μιλάει για σεξ, για ναρκωτικά και για κλασική μουσική. Μας δείχνει τι γίνεται στα παρασκήνια, όπως επίσης μας δείχνει τι γίνεται και πάνω στη σκηνή. Παίζει λίγο με το πόσο εντυπωσιακό είναι το ένα και πόσο εντυπωσιακό είναι το άλλο, το πίσω και το πάνω στη σκηνή δηλαδή. Είναι γενικότερα μια καλή σειρά η συγκεκριμένη, δεν έχει κάτι το wow, δεν είναι όμως και κάτι το οποίο δεν θα μας αρέσει. Συνεχίζουμε με το The Collection και αυτό είναι Amazon Original στην υπηρεσία Prime Video. Αυτό έχει να κάνει με μια οικογένεια η οποία ζει στο Παρίσι. Είναι το Παρίσι το μεταπολεμικό και η συγκεκριμένη οικογένεια είναι δύο αδέρφια, δύο άντρες οι οποίοι δημιουργούν έναν οίκο μόδας
μας δείχνει την πάλη μεταξύ τους για να μπορέσουν να κυριαρχήσουν και να μπορέσουν να ανεβούν και σαφώς μιλάει για όλο αυτό τη βρωμιά, το ζήλο, το φθόνο που υπάρχει πίσω από τις κάμερες, στα παρασκήνια, όλο αυτό το κομμάτι. Από το τρέλερ φαίνεται ωραίο και ακολουθεί και αυτό την ίδια λογική της Amazon, με πάρα πολύ καλή σκηνοθεσία, πάρα πολύ καλή φωτογραφία, όλο αυτό το κομμάτι. Και συνεχίζουμε με 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές ακόμα. Έχουμε λίγο ακόμα, δηλαδή δεν θα κάνετε υπομονή. Συνεχίζουμε με το Carnival Row. Είναι μια πολύ καινούργια σειρά, η οποία και αυτή είναι στο Amazon Prime Video, είναι Amazon Original. Είναι λίγο μια πολύ φανταστική ιστορία, γιατί έχει να κάνει με πλάσματα, με φτερωτούς ανθρώπους, με όντα. Έχει να κάνει με όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή συνεχίζει λίγο την λογική του Harry Potter, λίγο την άλλη την ταινία που ήταν με το φανταστικό κόσμο. Και μας λέει το εξής, έχει να κάνει με αυτά τα πλάσματα τα οποία ζουν στον πλανήτη, αλλά δεν κάνει να φαίνονται, δεν πρέπει να τα βλέπουν γιατί τα κυνηγάνε. Και δείχνει ουσιαστικά μια σχέση η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα σε ένα πλάσμα και σε έναν detective, το πώς κινούνται, το πώς προστατεύει ο ένας τον άλλον. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία από το τρέλερ και μόνο. Είναι πολύ καλά γυρισμένη, τα γραφικά της, τα ψεύτικα, όλα αυτά τα στοιχεία είναι επίσης πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε με την σειρά The Romanoffs και αυτό είναι Amazon Original, οπότε το βλέπουμε στο Prime Video. Η σειρά έχει να κάνει με, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, με 8 ξεχωριστές ιστορίες, όπου η κάθε ιστορία είναι με κάποιον ο οποίος πιστεύει ότι είναι απόγονος της οικογένειας της ρωσικής των Ρομανόφ και κινείται πάνω σε αυτό το κομμάτι, το τι πιστεύει ο καθένας, τι βλέπουν, τι κάνουν, πώς συμπεριφέρει το κόσμος. Αυτό είναι από τον δημιουργό του Mad Men, οπότε σίγουρα έχει μια πάρα πολύ καλή βάση για να μπορέσουμε να πατήσουμε και να το δούμε. Είναι σίγουρα απολαυστικό και ελπίζω αντίστοιχα να είναι και η σειρά. Και κλείνοντας με το κομμάτι της Amazon, με το Prime Video, θα σας βάλω και ένα reality. Okay, δεν είναι τίποτα τρομερό, δεν είναι κάτι, απλά δεν βλέπεις εύκολα reality σε αυτές τις πλατφόρμες, για να πω την αλήθεια. Είναι το Making the Cut. Πολύ κλασικό το concept, πολύ γνωστό και από το Project Runway και από την άλλη την αντίστοιχη σειρά του Netflix, που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποια είναι. Πρωταγωνιστούν όπως και στα υπόλοιπα η Heidi Klum και ο Tim Gunn. Είναι 12 διαγωνιζόμενοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν μόδα. Τίποτα άλλο. Το βάζω και καλά σε αυτά που μπορούμε να δούμε, όχι γιατί έχει κάτι να μας δείξει, απλά γιατί είναι μια βλακεία που τη βάζουμε να περάσει ώρα ευχάριστα σε φάση που δεν θέλουμε να δούμε κάτι άλλο που μπορεί να είναι πιο ανούσιο. Making the Cut, Amazon Original. Και περνάμε στο Netflix. Εδώ έχω από ό,τι βλέπω 1, 2, 3 σειρές. Οι δύο είναι πολύ γνωστές. Το πρώτο που έχω στη λίστα είναι το Sense8. Είναι μια σειρά που γυρίζεται σε όλο τον κόσμο. 8 άνθρωποι, 8 μυαλά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Και με αυτό το σύνδεσμο που δημιουργείται, ο καθένας παίρνει ιδιότητες και στοιχεία από τον άλλον. Οπότε μπορούν και κινούνται στον κόσμο με αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή κάποιος μαθαίνει καράτε, ενώ δεν ήξερε γιατί το ξέρει το μυαλό που έχει συνδεθεί και αντίστοιχα κάποια πράγματα. Είναι πολύ ωραία σειρά, είναι πολύ γρήγορη, πολύ καλή, κόπηκε απότομα και λόγω του ότι υπήρξε πολύ μεγάλο θέμα στο ίντερνετ τύπου κατακραυγή, το Netflix μετά τη σειρά γύρισε και μια ταινία 2-2,5 ώρες απλά και μόνο για να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες και να τελειώσει τη σειρά χωρίς να υπάρχει κάποια εκκρεμότητα ή κάποια έλλειψη. 2 ακόμα, μείνετε μαζί μου. Το επόμενο που έχω στη λίστα στα αγγλικά λέγεται Self-Made, Inspired by the Life of Madame C.J. Walker. Στα ελληνικά ο τίτλος του είναι αυτοδημιούργητη Madame C.J. Walker. Ουσιαστικά μας μιλάει για την Αμερική του τότε, όπου μας δείχνει την πρώτη Αφροαμερικάνα γυναίκα που έγινε και η πρώτη δισεκατομμυριούχος φτιάχνοντας μια εταιρεία. Δείχνει όλη την πάλη που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο των ανδρών και των γυναικών. Τη λογική που υπάρχει στην Αμερική με το κομμάτι των μαύρων, γιατί πατάει και σε αυτό,
Είναι μια πολύ ωραία σειρά από το τρέιλερ όπως φαίνεται. Πιθανότητα να έχει και κάποια σημεία που μπορεί να είναι λίγο δύσκολα ή λίγο σκληρά ως προς το κομμάτι της αντιμετώπισης για τους λόγους τους προφανείς, λόγω φύλου, λόγω χρώματος, λόγω όλων αυτών. Το ξαναλέω, είναι το Self-Made, Inspired by the Life of Madame C.J. Walker του Netflix. Και κλείνουμε με το When They See Us. Όταν βγήκε, έκανε πολύ μεγάλο τόρο, δεν το έχω δει ακόμα, είναι και αυτό στο Netflix. Μιλάει για την πολύ γνωστή ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ γνωστή, όπου είχε γίνει μια επίθεση στο Central Park στη Νέα Υόρκη βιασμού και βάλανε μέσα άδικα κάποια παιδιά, έγχρωμους, τους κατηγορήσανε χωρίς να υπάρχει λόγος και μας δείχνει όλη την ιστορία τους. Είναι πολύ δυνατή ιστορία. Πάλι μιλάει για φυλή, πάλι μιλάει για χρώμα, πάλι μιλάει για ρατσισμό. Πιθανότητα να έχει και κάποια σημεία που μπορεί και εδώ να είναι δύσκολα. Αξίζει όμως να το δούμε, κυρίως και μόνο γιατί βασίζεται σε πραγματική ιστορία και όλο αυτό το κομμάτι που μας δείχνει κάτι από μια εποχή που δεν την ζήσαμε, δεν θα τη ζούσαμε ούτως ή άλλως γιατί δεν μέναμε εκεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε το τι μπορεί να περνάγανε αυτοί οι άνθρωποι. When They See Us, όταν μας βλέπουν, του Netflix, αυτό είναι και το τελευταίο.